φάρμακα και εμβόλια. Μάλιστα. Αυτά θα συμβούν. Είμαι αισιόδοξο. Αυτό μεταφέρτε μας και ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τον κόσμο που κάθεται στο σπίτι και μας ακούει. Βέβαια. Γιατί έχει και θα μια θα σημασία. Ένα δεύτερο λοιπόν μήνυμα αισιοδοξίας που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Δημοσιεύτηκε μια μελέτη που δεν είναι κλινική αποτελεσματικότητα και έχει να κάνει με την επιδημία στην Κίνα. Τι είδανε λοιπόν οι ερευνητές? Μελέτησαν την διάδοση της επιδημίας στην Κίνα πριν εφαρμοστούν τα περιοριστικά μέτρα. Ναι. Και διαπίστωσαν ότι στις περιοχές της Κίνας που είχαν υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, ναι, είχαμε πολύ μικρότερη μετάδοση του ιού. Μάλιστα. Αυτό... Άρα, ναι, η ελπίδα μας είναι ότι αν προσέξουμε, ακολουθήσουμε τις οδηγίες της κυβερνήσεως, του Υπουργού, του κυρίου Τσιόδρα, όλων των ειδικών, φυλαχτούμε, θα μας βοηθήσει μάλλον και ο καιρός και αυτή η τραγωδία θα φτάσει σε ένα τέλος. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που λέτε, ότι οι καιρικές συνθήκες που στην Ελλάδα ευνοούν σε κάθε περίπτωση μπορεί να ανακόψουν αυτή την πορεία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και για το λόγο σας εδώ στην εκπομπή. Πάμε όμως να δούμε...